τι στην ευχή θα απογίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σμποκό? Κοιτάξτε, έχουν δομολογηθεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα, κύριε Δουργεράκη. Αλλά όπως είπε ο σύντροφος Πολάκης προχθές στο Ρέθυμνο, είναι μια πληγή ανοιχτή. Οι πληγές όμως γένουν με το χρόνο και αυτή η πληγή θα γιάνει. Και είπε χαρακτηριστικά κιόλας ότι εγώ είμαι γιατρός. Δηλαδή θα συμβάλλει με την υποψηφιότητά του ως πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ στο να γιάνει αυτή η πληγή. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Όσον αφορά το κορυφαίο, είναι ο τρόπος αντίδρασης του κυρίου Κασελάκη και των υποστηριχτών του στο συνέδριο 8 Νοέμβρη. Εγώ είμαι θεσμικός, κυρία Δουβιεράκη, είμαι μέλος της Ειδικής Επιτροπής, υποστηρίζω τις αποφάσεις που έχουν πάρθει τις τελευταίες 40 ημέρες σχετικά με όλο αυτό που έχει συμβεί, και ο ορίζοντας είναι δύο του μήνα, αν θυμάμαι καλά, η εκλογή των συνέδρων. 8 του μήνα ξεκινά το συνέδριο, 2 του Νοέμβρη η εκλογή συνέδρων, 8 Νοέμβρη το συνέδριο και 24 Νοέμβρη η πρώτη Κυριακή των εσωκομματικών εκλογών. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει αυτό και θα πάμε κανονικά, θα προχωρήσουμε κανονικά με ό,τις όποιες εντάσεις και τις όποιες αντιδράσεις έχουν δημιουργηθεί και έχουν προκύψει, για να περάσουμε αυτό το σκόπελο και να εκλέξουμε νέο αρχηγό στο ΣΥΡΙΖΑ, νέο πρόεδρο. Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάντως, ο Στέφανος Κασελάκης έφτιαξε και ένα δικό του ιστότοπο, ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ.gr. Καλεί τους υποστηρικτές του για εγγραφή. Λέει, και όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του για το αν σκοπεύει να ιδρύσει δικό του κόμμα, απάντησε: έχουμε το δικό μας κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον εγκαταλείπω. Έχω δεσμευθεί ότι δεν θα προδώσω τα μέλη του κόμματος. Δύο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι εννοεί και πώς πάνε τα πράγματα. Δηλαδή, σε μπερδεύει αυτό το πράγμα και δεν ξέρω πώς θα επουληθεί η πληγή που λέτε. Κυρία Δουργεράκη, ο κύριος Κασελάκης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο αυτό που έχει συμβεί. Και θα σας πω τι εννοώ. Έπρεπε να ακολουθήσει από την πρώτη στιγμή το δρόμο που του τον έδειξε ο κύριος Ανδρουλάκης, να προκηρύξει εκλογές όπως και ο κύριος Πολάκης του πρότεινε: πάρ' την απόφαση, πάμε, προχωράμε να φύγουμε από αυτή. Θεωρώ ότι θα ξεφεύγαμε από αυτή την πίεση που είχε δημιουργηθεί αρχές του Σεπτέμβρη. Η αποσυμπίεση θα ήταν για το κόμμα η προσφυγή στις κάλπες με απόφαση του κυρίου Κασελάκη. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Και δεν έγινε γιατί εγώ έχω άψη, την εκφράζω δημόσια, ο κύριος Κασελάκης και το επιτελείο του είναι ερασιτέχνες και πολιτικά ανεπαρκείς και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Μάλιστα. Διότι είσαι πρόεδρος του κόμματος, δεν έχεις τους σχετισμούς και επιμένεις στην πρόταση μορφής να πάει στην κάλπη και να εκπέσεις, να έρθεις σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή με ένα διχαστικό λόγο και στην πρωτομιλία σου και στη δευτερομιλία σου, και μετά να συνεχιστεί όλο αυτό που έχουμε, το έργο που έχουμε δει να εξελίσσεται μπροστά μας, για να παρουσιάσει στον κόσμο ότι είσαι θύμα, ότι σε κυνηγάνε εδώ και οι πέτρες, με τις πέτρες ας πούμε όλοι, και ασπίδα προστασία και όχι. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, κυρία Δουργεράκη. Δυστυχώς δεν. Εγώ μπορεί να κατηγορηθώ ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή αντιπολιτεύομαι τον κύριο Κασελάκη. Είμαι όμως ο ίδιος άνθρωπος που 11 μήνες το στήριξα. Το στήριξα ως μέρος της Επιτροπής, ως μέρος του κόμματος, εκλεγμένος πρόεδρος. Ήταν, δυστυχώς, έχασα την εμπιστοσύνη μου, ιδιαίτερα μετά τις εκλογές, με τον τρόπο που είδα και αντέδρασε σε όλο αυτό, στην όλη κριτική, την ουσιαστική
κριτική που έγινε, ιδιαίτερα στην Κεντρική Επιτροπή της 7ης Ιουλίου, όπου και εγώ τοποθετήθηκα και έβαλα ζητήματα γιατί δεν είχε το 2 μπροστά το κόμμα σε μια κατάρρευση του κυβερνώντος κόμματος. Τα ποσοστά του πέσανε, έχασε 1 εκατομμύριο ψήφους και παρόλα αυτά και εμείς χάσαμε 300.000. Αυτό ήθελε συζήτηση, ήθελε απαντήσεις, ήθελε τρόπους αντιμετώπισης. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Τα είπατε όλα. Έχασε την εμπιστοσύνη σας μετά από 11 μήνες πολιτικά ανεπαρκής στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σμπόκου που απαντήσατε. Δεν αρνηθήκατε να απαντήσετε σε καμία ερώτηση. Καλή σας ημέρα. Το θέμα της ΣΥΡΙΖΑ μπορούσα να πούμε πάρα πολλά. Ακόμα καταλαβαίνω το χρόνο ότι είναι λίγος, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Στο συγκεκριμένο ζήτημα εύχομαι. Και πιστεύω και γι' αυτό θα αγωνιστώ να πάνε όλα καλά, να περάσουμε αυτό το κάβο και πραγματικά να γιάνει αυτή η πληγή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.